αυτά αναλυτικά με τη βοήθεια δύο ανθρώπων που βρίσκονται στο χώρο αυτό. Να καλησπερίσουμε λοιπόν την κυρία Σταματίνα Μάρκου. Είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Επενδυτών Ελλάδας-Κίνας. Κυρία Μάρκου, γεια σας. Σε πολύ λίγο. Και αν μπορούμε, αν έχουμε, δεν ξέρω, ενημερώστε μας και τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Είναι ο πρόεδρος του πανελλαδικού δικτύου E-Real Estates. Για να δούμε ποιος είναι ο αντίκτυπος. Μας ακούτε, κύριε Μπάκα? Α, πάρα πολύ ωραία. Εμείς σας βλέπουμε, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Κύριε Μπάκα, να ξεκινήσουμε καταρχάς από τα στατιστικά που δόθηκαν χθες από το αρμόδιο Υπουργείο, σύμφωνα με το οποίο το 14 που ξεκίνησαν οι Golden Visa μέχρι και φέτος το καλοκαίρι, μάλλον μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του 2021, από 9.075 ενεργές άδειες είμαστε πλέον στις 9.610 άδειες. Υπάρχει τόσο μεγάλη ζήτηση? Θα σας αναφέρω το εξής, ότι το πρώτο εξάμεινο του 2022 αποτελεί και την πρώτη φορά που είχαμε αναρτητικό ισοζύγιο όσον αφορά τις εκδόσεις νέων αδειών για τους επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα με ποσά έως 250.000 ευρώ. Σκεφτείτε ότι το πρώτο εξάμεινο του 2022 είχαμε ουσιαστικά αποχώρησαν από τη χώρα ουσιαστικά 600 περίπου επενδυτές, ενώ ήρθαν στη χώρα μας 134 νέοι επενδυτές. Αυτό γιατί συνέβη? Αυτό γιατί συνέβη? Αποχώρησαν τη δεδομένη χρονική στιγμή, σκεφτείτε, 442 Κινέζοι, 32 Τούρκοι, 167 Ρώσοι, 9 Ιρακοί. Η ότι θα επισπεύσει πάρα πολύ έντονα τους επενδυτές να έρθουν και να επενδύσουν στη χώρα μας. Εάν δεν είναι τέχνασμα, εγώ θα σας αναφέρω ότι θα δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στην πληματαγορά. Τι εννοείται τέχνασμα, δηλαδή μέχρι να ψηφιστεί να αυξήσει τη ζήτηση? Ακριβώς. Αυτό το είδαμε από την Πορτογαλία το 2020, που ανέφερε ότι θα αυξήσει τα όρια επένδυση και αυτό θα αποκλείσει κάποιες αστικές περιοχές όπως η Λισαβόνα και το Πόρτο, με αποτέλεσμα για τουλάχιστον 12 με 16 μήνες οι επενδυτές πραγματικά να τρέχουν να προλάβουν να επενδύσουν στις συγκεκριμένες πόλεις. Από το 2020 που το ανέφερε η Πορτογαλία, ξεκίνησε να εφαρμόζεται 1η-1η-2022. Μάλιστα. Κύριε Μπάκα, και στη χώρα μας. Αν έχετε την καλοσύνη, μείνετε, είστε πάντα μαζί μας. Να ακούσουμε και μια άλλη εκτίμηση πριν περάσουμε στο τι επίπτωση θα έχει αυτό. Να ακούσουμε την κυρία Σταματίνα Μάρκου. Είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Επενδυτών Ελλάδας. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του Πρωθυπουργού στην 86η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης για διπλασιασμό της κατώτατης τιμής για την απόκτηση Golden Visa για τους πολίτες τρίτων χωρών στην Ελλάδα, δεν θεωρώ ότι είναι τέχνασμα. Επικυρώθηκε και αναφέρθηκε και επίσης τηλεγραφικά και από τον Υπουργό Οικονομικών. Οι Κινέζοι έχουν συνεισφέρει στο πρόγραμμα της Golden Visa και είναι πολύ λίγοι εκείνοι που έχουν αποχωρήσει για προσωπικούς τους λόγους κάποιοι, και κάποιοι άλλοι κεφαλαιοποίησαν υπεραξίες των ακινήτων που είχαν αγοράσει. Υπήρχε επίσης το θέμα του κλεισίματος της Κίνας εξαιτίας του κορονοϊού. Πλεονεκτήματα που δεν παρέχει η ελληνική Golden Visa, που είναι και φθηνότερη. Η Golden Visa η ελληνική είναι η φθηνότερη σε σχέση με τη Μάλτα και την Ισπανία, αλλά τώρα που διπλασιάζεται η τιμή της χωρίς καμία παραπάνω επεξήγηση,
Θα πρέπει κάτι να δοθεί για να γίνει ανταγωνιστική. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία, με την απόκτηση Golden Visa, αποκτά ο επενδυτής και πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Εδώ ο επενδυτής, η κάρτα του, η pink card, η rose κάρτα που έχει για την άδεια παραμονής του, λέει χωρίς πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Επίσης, στην Πορτογαλία παρέχεται ευκολότερο access στην υπηκότητα. Αυτά λοιπόν είναι πολύ σημαντικά κίνητρα για να έρθει κάποιος να επενδύσει στην Ελλάδα από μια τρίτη χώρα. Επιπλέον, η διαδικασία εδώ στην Ελλάδα για την απόκτηση άδεια παραμονή για τον επενδυτή είναι πάρα πολύ χαμηλή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα περιεξούσια στα ελληνικά προξενία προς τους δικηγόρους, για εκείνους που δεν μπορούν να έρθουν απευθείας να αγοράσουν το ακίνητο, μπορούν να περιμένουν και 6 και 7 μήνες. Ωστόσο, κυρία Μάρκου, όλα αυτά τα προβλήματα που, κυρία Μάρκου, μας ακούτε, όλα αυτά τα προβλήματα που μας αναφέρετε ίσχυαν και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όμως φαίνεται ότι εδώ αλλάζουν οι όροι του παιχνιδιού. Και από τη στιγμή που θα διπλασιαστεί το κατώτατο όριο της Golden Visa, θα πάει στις 500.000, άρα λοιπόν θα ελαχιστοποιηθούν οι επενδυτές. Αυτό είναι το ερώτημα και προς τα πού θα στραφούν. Εμείς θεωρούμε πλέον ότι θα κινηθούν πολύ πιο έντονα σε ανώτερα κόστος Αττικής. Δηλαδή, οι περιοχές τη υπόλοιπη Ελλάδα, δηλαδή ο στόχος της Golden Visa να δουλέψει σε εθνικό επίπεδο, με τον διπλασιασμό πλέον 500.000 ευρώ, δεν υπάρχει. Κυρία Μάρκου, να σας κάνω μια άλλη ερώτηση, μια που φαίνεται ότι γνωρίζετε πολύ καλά την περίπτωση της Πορτογαλίας. Θα ήταν, θεωρείτε, συμφέρουσα μια λύση όπως αυτή της Πορτογαλίας, κατά την οποία να οριοθετηθούν οι οικιστικές ζώνες και να απομακρυνθούν οι επενδύσεις από τις μεγάλες πόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και να διοχετευθούν οι επενδυτές σε άλλες πόλεις που έχουν ανάγκη από επενδύσεις, όπως θα μπορούσε να είναι η περιοχή της Ηπείρου. Μία πρακτική που έχει εφαρμόσει με επιτυχία η Πορτογαλία. Βεβαίως και θα μπορούσε να γίνει. Θα ήταν μία λύση στο ζήτημα που προκύπτει αυτή. Θα ήταν μία λύση, αρκεί να υπάρξει σχεδιασμός, να υπάρξει διαβούλευση με όλους τους αρμόδιους φορείς και τους τοπικούς φορείς, και αρκεί αυτές οι οριοθετήσεις για τις νέες επενδύσεις να συνοδεύονται και από δομές. Ας πούμε, ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει για τα παιδιά που έρχονται από τρίτες χώρες με Golden Visa είναι ότι πολλές φορές δεν βρίσκουν σχολείο. Όχι μόνο ιδιωτικό για να γραφτούν, αλλά και δημόσιο, γιατί έχουν κλείσει τα τμήματα. Άρα πώς θα φύγει κάποιος και θα αφήσει το παιδί του χωρίς σχολείο? Έχετε επικοινωνήσει εσείς, κυρία Μάρκου, με το αρμόδιο Υπουργείο ή με τους αρμόδιους φορείς για να πάρετε κάποιες διευκρινήσεις, γιατί δεν ξέρω... Να συντάξουμε μια επιστολή που θα ζητήσουμε διευκρινήσεις για το πότε θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν αρκετοί που έχουν δώσει προκαταβολές για ακίνητα με το κατώτατο όριο των 250.000, και θα προσπαθήσουμε και είμαστε ανοιχτοί σε επικοινωνία με όλους τους φορείς και του real estate και τους κυβερνητικούς και με τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα, προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα. Το σίγουρο είναι ότι ο διπλασιασμός της τιμής, το 500 δηλαδή, θα πρέπει να συνοδεύεται και από κάποια επιπλέον κίνητρα για να μην χαθεί αυτή η ευκαιρία για την Ελλάδα. Γιατί πραγματικά η Golden Visa έχει βοηθήσει την Ελλάδα και το real estate και τον κατασκευαστικό κλάδο. Και κύριε Μπάκα, μια τελευταία... Και δυστυχώς πολλές θα πούμε ανακρίβειες. Δεν υπάρχουν... οι Κινέζοι πάρα πολύ αγοράζουν κίνητα και δεν έρχονται καν εδώ να μείνουν. Περιμένουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους και το έχουν πάρει ένα σπίτι σαν αποκούμπι και βάζουν ένα ελάχιστο ενίκιο. Πολλές φορές δεν είναι παρόντες ως ιδιοκτήτες, δεν παίρνουν ούτε αυτό το ενίκιο. Κάνουν χρήση μόνο της Golden Visa. Κύριε Μπάκα, μια τελευταία κουβέντα και από εσάς. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να ακολουθήσει μετά από αυτή την εξαγγελία του Πρωθυπουργού? Εγώ θα σας αναφέρω ότι το 2019 υπάρχει δυνατότητα, εμείς το συζητάμε μάλλον, είναι να εφαρμοστεί η δυνατότητα της κοινής και πολιτικής απόφασης.
του Υπουργείου Οικονομικών και Υπουργείου Ανάπτυξης να υπάρξουν διαφορετικά όρια επένδυση στην ακίνητη περιουσία, αναγεωγραφική θέση. Είναι αυτό που αναφέρει η κυρία Μάρκου. Υπάρχει κάτι το οποίο έχει δηλωθεί για το Υπουργείο Ανάπτυξης από το 2019. Πρέπει να δούμε την εφαρμογή του. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα δούμε και επενδύσει, ενώ παράλληλα θα δούμε και επενδύσει σε περιοχές οι οποίες μπορούν να δεχτούν το επενδυτικό κοινό. Δηλαδή η Μεσημεία, η Πελοπόννησο, η Αιχαία, η Ήλια, είναι περιοχές οι οποίες δεν έχουν δει να γίνονται επενδύσεις στην Golden Visa. Το 85% της Golden Visa είναι στην Αθήνα, στον νομό Αττικής, κατά κύριο Σανότια Προάστια και στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Πολύ λίγες επενδύσεις έχουν γίνει σε παραλλαντικό επίπεδο. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο για τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Λοιπόν, είμαστε ακριβώς 2 λεπτά πριν από τις 3.